κατάσταση που έχετε αποκριθεί με τα μήλα αγιάς, αλλά και πριν με τα κεράσια και με όλα τα υπόλοιπα φρούτα που λόγω και του πολέμου, αλλά και της οικονομικής κρίσης του κόσμου, η οποία έχει, ο οποίος λαός έχει τη δυσκολία την οικονομική για να αγοράσει αυτά τα φρούτα, έχουμε αναγκαστεί αυτή τη στιγμή να μην πουλάμε την παραγωγή, είτε να την παραδίδουμε σε ανοιχτές τιμές, είτε να μένει αδιάθετη στα ψυγεία και στα χέρια μας. Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων σήμερα είναι η πρώτη απάντηση ότι εμείς θα διεκδικήσουμε το δίκαιό μας, το οποίο είναι να υπάρξει κάλυψη του χαμένου εισοδήματος από την κυβέρνηση, να υπάρξει προσπάθεια από την κυβέρνηση για να βρεθούν αγορές για τα μήλα και για τα άλλα προϊόντα που καλλιεργούμε. Πάνω απ' όλα να υπάρχουν τιμές που να καλύπτουν το κόστος της παραγωγής και να μας αφήνουν ένα μεροκάμετο το οποίο θα μας επιτρέπει και να ζήσουν τις οικογένειές μας, αλλά και να συνεχίσουμε την καλλιεργητική δραστηριότητα. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την απορρόφηση της παραγωγής των μήλων, αλλά και της συνολικότερης παραγωγής των μήλων στην περιοχή εδώ της Αγιάς, η κυβέρνηση οφείλει να πέσει πάνω στο πρόβλημα και να δώσει λύσεις ουσιαστικές για την αφενός με την απορρόφηση των μήλων και βέβαια σε τιμές που να καλύπτουν το κόστος και να αφήνουν ένα περιθώριο κέρδους στους ίδιους τους αγρότες για να μπορούν να επιβιώσουν και να τα ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με την ακρίβεια, τη φορολογία που τους ταλανίζει και αυτούς όπως και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα οι αγρότες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, των αγρότες, τις διεκδικήσεις τους, γιατί μόνο με αυτά, και υπάρχουν παραδείγματα από το παρελθόν, ότι μέσα από τον αγώνα τους και τις διεκδικήσεις τους μπορούν να έχουν αποτελέσματα σε όφελός τους.